Κατάμεστο το γήπεδο του Κρουσόνα, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με καπνογόνα έχουν δημιουργήσει οι φίλοι του γηπεδούχου ΠΑΟΚ. Στο γήπεδο υπάρχουν και φίλοι του ΠΟΑ. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα για αυτό το ντέρμπι της Α1Ε. Ο ΠΑΟΚ θα δώσει ανθοδέσμη από τον γενικό αρχηγό Μανώλη Λιμονάκη στο Μινά Πίτσο. Πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Έχει μπει καλά ο ΠΑΟΚ. Σούτ από τον Γιαννάκη. Μπάλα θα καταλήξει out. Ένα το λεπτό για τον ΠΟΑ. Ένα κόρνερ. Κερμενίδη στην καρδιά της περιοχής. Η Κεότσα με κεφαλιά 0-1. Προβάδισμα για τον ΠΟΑ με την κεφαλιά του Ικεότσα. Μεταξάκης θα δοκιμάσει το πόδι του σε κόρνερ Ρουμπάκης στο 12 αμέσως μετά τον γκολ. Εδώ ο Σφυρογιαννάκης στην αντεπίθεση out από διαγώνια θέση. Τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, κόρνερ από τον Γιαννάκη, κεφαλιά από τον Μεταξάκη θα μπλοκάρει ο Ρουμπάκης. Ένα σούτ από τον Μαυροειδή σε κόρνερ Ρουμπάκης, τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ πατάει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία η παλιά του Ανογιαννάκη στον Γαρεφαλάκη έξω από την περιοχή. Θα δοκιμάσει μια σέντρα σουτ. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Με αυτή την έμπνευση θα λέγαμε από τον Κώστα Γαρεφαλάκη. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει απέναντι στον ΠΟΑ στο 59. 63ο λεπτό. Κόρνερ από τον Γιαννάκη και φιλιά από τον Γαρεφαλάκη. Η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή παρά το διώξιμο του Ρουμπάκη. Προβάδισμα 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Πλήρης ανατροπή στο σκηνικό. 61ο λεπτό. Ο Κεφαλούκος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ανατρέπεται από τον Κουτσογιαννάκη. Ο διαιτητής κ. Κρασαγάκης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Πολύ έντονα τα παράπονα. Μπαίνει μέσα όλος ο πάγκος και οι ποδοσφαιριστές του ΠΟΑ πάνω στον διαιτητή για αυτή την ανατροπή του Κουτσογιαννάκη πάνω στον Κεφαλούκο. Δίνεται συνέχεια. Και έχουμε εδώ η αποβολή με κόκκινη κάρτα στον Φίλιππα Ρουμπάκη. Σφυρογιαννάκης με τον Μαυροειδή. Ανατρέπεται ο Σφυρογιαννάκης. Δίνεται φάουλ. Ζητούν πέναλτι και εδώ από τον ΠΟΑ. Το φάουλ θα εκτελέσει ο Κερμενίδης. Ο Βλαχάκης εντυπωσιακά σε κόρνερ. Ένα κόρνερ από τον Κερμενίδη. Και ο τσάουτ. Ένα φάουλ από τον Ανογιαννάκη. Μπάλα χτυπάει στο χέρι του Κεφαλούκου που ήταν στο τείχος. Διαμαρτύρονται για πέναλτι, για χέρι. Τώρα αυτή τη φορά από τον ΠΑΟΚ. Δίνεται και εδώ συνέχεια. Έχει ανέβει ο ΠΟΟΚ. 25ο λεπτό και το γκολ από τον Φώτη Καϊμακαμούδη. Χρυσή αλλαγή. Ο Φώτης Καϊμακαμούδης μετά τη νέα εξαιρετική εκτέλεση από τον Κερμενίδη στο κόρνερ. Με κεφαλιά ισοφαρίζει 2-2. Καθυστερήσεις. Φεύγει ο Γιακουμάκης και έχει την ευκαιρία. Αλλά θα πλασάρει out. Ένα καθαρό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Νομίζω ότι από τη δικιά μας την πλευρά δείξαμε το ψυχικό σθένος και γυρίσαμε απέναντι στο ΠΟΑ το παιχνίδι. Ήταν αυτός κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο και αν δινόταν η περίπτωση μπέναλτ που είναι καταφανέστατο θα είχαμε φύγει νικηφόρα και ίσως και μεγαλύτερο σκορ.